Κάτω από τσιμέντο πάχους 10 εκατοστών καλυμμένο με πλακάκια βρισκόταν η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες οι λιμενικοί που ερεύνησαν εκ νέου, πιθαμή προς πιθαμή, το ρημουλκό Αντρέα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένα χρόνο περίπου μετά τις πρώτες έρευνες που έφεραν στο φως σχεδόν 6,5 τόνους ναρκωτικών ουσιών, νέες έρευνες πραγματοποιούνται από χτες το βράδυ στο πλοίο Αντρέα. Η εν λόγω κατασχεθήσα ποσότητα κατεργασμένης κάναβης και ναρκωτικών δισκίων ήταν επιμελώς κρυμμένη στο πλοίο σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε σημείο μη ανιχνεύσιμο και προσβάσιμο. Στο διάδρομο του πλοίου, οι ναρκοέμποροι είχαν κρύψει επιπλέον 6,5 τόνους κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, καθώς και χιλιάδες δισκία κάπταγκον γνωστά ως τα χάπια των τζιχαντιστών. Εχθές το πρωί διαπιστώσαμε έντονη κινητικότητα στο χώρο του λιμανιού. Οι λιμενικές αρχές είχαν φτάσει στο πλοίο. Τις τελευταίες ημέρες, στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, είχαν φτάσει πληροφορίες για ύπαρξη καλά κρυμμένης ποσότητας στο ναρκοπλοίο, το οποίο ήταν κατασκευμένο από το Δεκέμβριο του 2017. Στην Κρήτη έσπευσε κλιμάκιο από την Αθήνα, που σε συνεργασία με το λιμενικό της Αγίας Γαλήνης αποκάλυψαν τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί στην Ελλάδα, καθώς συνολικά το πλοίο Αντρέας μετέφερε πάνω από 12 τόνους χασί σοκολάτα και 258.000 ναρκωτικά χάπια, με τη συνολική τους αξία να ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2017, το λιμενικό με στελέχη της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και Αεροσκάφος της Frontex είχαν εντοπίσει το ρημουλκό, στα μπάρια του οποίου είχαν βρεθεί πάνω από 6 τόνοι χασίς. Τα 6 μέλη του πληρώματός του, Συριακής υπηκότητας, είχαν συλληφθεί κατά την αυτόφορη διαδικασία και στο πλαίσιο της προανάκρισης είχαν προφυλακιστεί, με το πλοίο να παραμένει κατασχεμένο στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για ένα ολόκληρο χρόνο. Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας ζητούσαν εδώ και καιρό την απομάκρυνση του συγκεκριμένου και ενός ακόμα πλοίου από το λιμάνι για περιβαλλοντικούς λόγους, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι ήταν ακόμα φορτωμένο με τεράστια ποσότητα ναρκωτικών. Γιατί είναι παλαιωμένα και με κίνδυνο μια επικείμενης βήθησης. Είναι ένα τουριστικό μέρος και δεν είναι όμορφο να υπάρχουν αυτά εδώ στο λιμάνι μας. Γιατί είναι σήμερα, είναι αστριογάρβες. Νότιο δυτικός καιρός. Ο πιο χειρότερος καιρός. Και την προηγούμενη φορά και κάθε φορά που είναι αυτός ο καιρός, τρέμει ψυχή, να μην με ανακόψουν να μπουν στα καΐκια. Οι κάβοι που έχουν εισαπημένοι είναι. Εγώ έχω, και είναι, έχω ένα τουριστικό σκάφος που κάνουμε εδώ κάτι ταξιδάκια μικρά. Και όλοι ρωτούν τι είναι αυτά, γιατί είναι αυτά και πώς εκεί. Και κάθε τώρα να εξηγήσει του καθενός το τι γίνεται. Οι τελευταίες εξελίξεις παγώνουν τη διαδικασία μεταφοράς του σε λιμάνι της Βρετανίας μετά από πληστηριασμό με πλειοδότρια εταιρεία Βρετανικών συμφερόντων.